Αυτή τη φορά αποδέχτηκε τον Άσο του κυρίου Κουδουνάρη, γιατί όπως λέει πολύ σωστά ο κύριος Κουλός, όταν ο Στέλιος έχει δίκιο και όταν ο Στέλιος έχει άδικο, έχει πάλι δίκιο. Πάμε, Διονυσία. Και ένα αστείο που ποτέ μας δεν γελάσαμε, πήρα δύναμη και είπα να τελειώσουμε. Από αυτή την καταδίκη να γλιτώσουμε. Ίσως, λέω, ίσως να έχω καταλάβει πού πηγαίνεις, αλλά δεν θα το ρισκάρω, γιατί είσαι απρόβλεπτη και δεν θέλω να πέσω έξω. Όχι, σας έχω για πολύ έξυπνο. Πού μπορεί να πιστεύετε ότι πηγαίνω? Πιστεύω πηγαίνεις στην Πάολα. Ναι. Α, εντάξει, το βρήκα. Δεν ήταν και τόσο πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Πότε ξεκινάει το κορίτσι μας? Ναι, έχουν πρεμιέρα με το Μακρόπουλο. Έρχονται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Φυσικά, από πού θα ερχότανε. Και θα πάω στην πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει φωτογράφους, δημοσιογράφους την πρώτη μέρα κτλ. Και θα πάω στην πρεμιέρα γιατί είναι και δικό μας μαγαζί. Θα μπεις και μέσα καμαρίνια και τέτοια φάση από αυτή. Το κάνω. Ωραία. Αν θέλετε και εσείς να πάτε στην Πάολα με τη Διονυσία, βαθμολογήστε ανάλογα. Όχι, όχι, δεν εκβιάζω, καταλαβαίνετε. Σίγουρα. Ναι, ναι, η μορτασία είναι σίγουρα. Όχι, αλήθεια, με έχει φάει και μου λέει πότε θα με πας στην Πάολα. Και της λέω δεν σε πάρω, πάω μόνο όταν μου βάλεις βαθμό. Μην τη βλέπεις έτσι. Εγώ θα στα πω. Δεν τη βλέπω κάπως καταρχήν. Όχι, ότι δεν ακούει ελληνικά και είναι τραπ και είναι τέκνο και είναι dark. Καμία σχέση. Τι λέτε, μωρέ, τώρα με συκοφαντούν εδώ πέρα. Όχι, ήμασταν μάρτυρες. Σύμφωνο. Όπως και να έχει, θα βαθμολογήσει και η Μορτασία και οι υπόλοιπες για την Πάολα τώρα. Μορτασία έβαλε 2. Άστε, το καταλαβαίνετε. Για να θολώσει τα νερά, Κατερίνα. Αυτό εικόνες. Πιστεύω ότι το έκανε. Να είσαι σίγουρη. Ενώ θέλει να πάει στην Πάολα. Η Μορτασία είναι κρυφολαϊκιά. Πήγαμε στα μπουζούκια και χόρευε. Εγώ καθόμουν στον καναπέ και η Μορτασία χόρευε. Ας επικεντρωθούμε τώρα, αν γίνεται, στην κριτική του ρούχου, του στυλ της Διονυσίας. Μορτασία, για πες μας τώρα γιατί έβαλες εσύ 2. Λοιπόν, παίρνει χρόνο για να δει τι θα πει η Μορτασία. Δεν μ' αρέσει καθόλου η τσάντα με αυτό το look. Δεν ταιριάζει πουθενά. Ή άμα τουλάχιστον έβαζες αυτή την τσάντα. Την τσάντα, πιάσε το φόρεμα. Ναι, κάτσε να συνεχίσω. Ναι. Ας έβαζες τουλάχιστον ένα matching κραγιόν. Γιατί άλλο κόκκινο εδώ. Κραγιόν και τσάντα. Μπορτό εδώ πέρα. Mm. Μετά. Αν και το παπούτσι είναι ωραίο, σε αυτή την εικόνα, επειδή όλο το γκλάμ είναι πάνω. Οριακά δεν το βλέπεις καν, είναι και τόσο λεπτό και μικροσκοπικό, χάνεται τελείως. Εκτός και αν αυτό ήθελες να κάνεις, που δεν νομίζω. Και μετά τα σκλαρίκια είναι από άλλη ιστορία τελείως. Αυτά. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι γίνεται. Η Μορτασία θα το συνεχίσει αυτό. Γιατί? Μου έβαλε ένα 3 για τα μάτια του κόσμου και τώρα θα το συνεχίσει πάλι. Όχι, Μορτασία, γιατί? Είναι τέλεια. Σε έπιασα και έξω και σου είπα, αυτά τα ρούχα τα θέλω. Γιατί όμως θεωρείς ότι γίνεται αυτό? Αυτό είναι το στυλ της. Της αρέσει να γίνεται αυτό. Μ' αρέσει. Δηλαδή... Να τη τη λέω από πίσω να μου λέει να είναι γλυκούλα. Από μπροστά και... να βάζει 2. Γλυκούλα είναι πίσω, πολύ να ξέρετε. Από μπροστά να έρχεται να βάζει πάλι 2, να βγαίνω εγώ η κακιά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ναι. Σε συμπαθώ πολύ. Αλλά εδώ κρίνουμε το outfit, δεν κρίνουμε τον άνθρωπο. Εγώ δεν σε συμπαθώ. Και εσύ. Αλλά το outfit σου είναι για 2 για μένα. Εντάξει. Επειδή σε συμπαθώ, δεν θα σου βάλω παραπάνω, δυστυχώς. Εντάξει. Εντάξει. Βάλει δηλώσει. Ωραία. 2,4. Ευχαριστώ είναι πολύ. Είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας και καλή διασκέδαση στην Πάολα. Ευχαριστώ. Να μου τη φιλήσεις, σε παρακαλώ. Εντάξει.